Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 10 Νοεμβρίου σήμερα, Πέμπτη, και όπως κάθε Πέμπτη βράδυ εδώ στην Δέλτα κάνουμε κουβέντα πολιτική, οικονομική, κοινωνική, προσπαθώντας λίγο να πιάσουμε και τον παλμό της εποχής, της ημέρας, της εβδομάδας και να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα. Σήμερα στην εκπομπή η σκέψη μου, για να σας πω την αλήθεια, από το ξεκίνημα της εβδομάδας, σχεδόν από το κλείσιμο της προηγούμενης εκπομπής, ήταν οικονομική, κοινωνική και σε ό,τι έχει να κάνει με τους επαγγελματίες της διπλανής πόρτας. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ότι είχαμε βάλει στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, βλέπαμε ένα ρεπορτάζ στις ειδήσεις, που λέγαμε ότι καταργήθηκε η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος, ότι τα καταστήματα θα ήταν κλειστά την Κυριακή. Τελικά η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση να τα ανοίξει χωρίς να υπάρχει λογική. Στη συνέχεια έγινε μια κουβέντα για το αν θα είναι κλειστά λόγω της κακοκαιρίας που θα ερχόταν. Και την ώρα που συζητούσαμε στις ειδήσεις με τον κύριο Βασίλη Κασαπίδη για την απόφαση αυτή, σκέφτηκα ότι η εκπομπή πρέπει να είναι εκεί. Και πρέπει να δούμε λίγο τα εμπορικά, τα τρόφιμα, τα κρεοπολία, και όχι τα τρόφιμα με την άποψη των σούπερ μάρκετ, τα κρεοπολία, και την εστίαση, την διασκέδαση. Γι' αυτό λόγο λοιπόν ζητήσαμε από τους τρεις ανθρώπους που εκπροσωπούν αυτούς τους κλάδους να είναι απόψε εδώ στην εκπομπή. Θα είναι και λίγο υβριδική η σημερινή εκπομπή, γιατί οι δύο άνθρωποι είναι εδώ, ο τρίτος βρίσκεται σε σύνδεση μαζί μας γιατί βρίσκεται εκτός, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, παρά το γεγονός ότι είναι εκτός Εύρου, δέσμευσε τον χρόνο του για να μιλήσουμε. Και ζήτησα λοιπόν τον κύριο Στάθη Ευσταθίου, τον πρόεδρο. Ομοσπονδία είναι? Όχι, σωματείο. Σωματείο Κρεοπολών Εύρου να βρίσκεται εδώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σταυρίδη. Τον κύριο Βασίλη Κασαπίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Καλησπέρα κύριε Κασαπίδη. Καλησπέρα κύριε Σταυρίδη. Καλησπέρα. Και τον κύριο Νικόλα Γεωργιάδη, τον έχουμε πίσω στην οθόνη για να τον βλέπουμε. Μεγαλύτερος από όλους μας είστε, κύριε Γεωργιάδη, στην εικόνα. από την εστίαση του Εύρου. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον κύριο Γεωργιάδη, που είναι και πιο μακριά, και ξεκινώ από τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί ζήσαμε και στις αρχές αυτής της εβδομάδας, το είχαμε συζητήσει αλλά δεν το περιμέναμε, καταστήματα της εστίασης, κύριο Γεωργιάδη, τα οποία έκλεισαν πραγματικά για να βγάλουν τη σεζόν. Αυτό που συζητούσαμε ένα Σαββατοκύριακο στο Δελτίο έγινε πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποια καταστήματα τα οποία έκλεισαν για να βγάλουν τη χειμερινή σεζόν, που είναι και δύσκολη. Τι γίνεται τελικά? Ακριβώς. Πολύ σωστά, και εγώ θυμάμαι τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Σταυρίδη. Όντως, το είδαμε να γίνεται πράξη μετά την 22 Οκτωβρίου. Κάποια μαγαζιά προτίμησαν να κλείσουν για τη χειμερινή περίοδο και κάποια μαγαζιά, όπως βλέπουμε, προτίμησαν να κλείσουν κάποιες μέρες την εβδομάδα και να δουλεύουν τις υπόλοιπες. Νομίζω ότι όσο χειμωνιάζει ο καιρός και όσο προχωράμε προς το χειμώνα, θα αυξηθούν αυτές οι κινήσεις των επαγγελματιών για να μπορέσουν να απεξέλθουν σε αυτή την ακρίβεια και σε αυτό το, για μένα, είναι κάτι πρωτόγνωρο που γίνεται με τις καταναλώσεις του ρεύματος. Είναι όμως μια λύση τελικά αυτό? Δηλαδή, κλείνοντας ένα κατάστημα, θα καταφέρει να επιβιώσει αυτή τη κατάσταση, κύριε Γεωργιάδη, ή την επόμενη μέρα ή την επόμενη στιγμή, όταν θα αποφασίσει να ανοίξει, θα αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα από το να βάλει μπρος την επιχείρηση μέχρι το να βρει ίσως προσωπικό και συνεργάτες για την πρώτη ύλη? Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Όποιος επιλέγει να το κάνει αυτό, νομίζω ότι είναι μια λύση ανάγκης, καθώς έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί απαιτήσεις σε οικονομικό επίπεδο για να κρατήσουμε ένα μαγαζί ανοιχτό. Και δεύτερο, είναι ένας αγώνας ο μετά, γιατί όλα αυτά τα μαγαζιά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ξαναξεκινήσουν από το μηδέν, να βρουν την πελατεία που θα αλλάξει συνήθειες, ίσως και στέκια, όπως το λένε, αλλά και πολύ δύσκολο θα βρουν προσωπικό. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να αφοσιωθούμε όλοι στο προσωπικό. Πρέπει να δούμε ότι υπάρχει, να αναλύσουμε γιατί και πώς στη χώρα μας υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη από προσωπικό στον κλάδο της εστίασης, τα λάθη που γίνονται, γιατί υπάρχουν λάθη, νομίζω, από αυτά που συζητάμε και αυτά που γνωρίζω. Όπως για παράδειγμα, δεν μπορεί ένας μάγειρας, κύριε Σταυρίδη, να κάνει την πρακτική του σε ένα κατάστημα εστίασης, παρά μόνο σε κάποιο τουριστικό κατάλημα, σε κάποιο ξενοδοχείο που έχει κουζίνα. Νομίζω είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε και πρέπει να αλλάξουμε για να μπορούμε να δώσουμε δουλειά και σε παραπάνω κόσμο και να μην έχουμε κι εμείς πρόβλημα, ειδικά την καλοκαιρινή σεζόν, που είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανάγκη σε προσωπικό. Ναι, θα επιστρέψουμε στο θέμα, γιατί θέλω να τη δούμε τη σεζόν πώς πήγε. Κύριε Ευσταθίου,
Νομίζω ότι αυτό που ζουν οι κρυοπόλες, και έχω και δει άποψη, είναι δυσκολότερο από αυτό που ζήσαμε στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, μια κρίση ενέργειας που έφερε στα όρια πολλούς από τους επαγγελματίες, από τους μαγαζάτορες, είναι ένα ενεργοβόρο μαγαζί το κρεοπωλείο, και μια κρίση ό,τι αφορά τις τιμές της πρώτης ύλης. Δηλαδή, το κρέας πια αγοράζεται πάρα πολύ ακριβό, οπότε και τα περιθώρια κέρδους, αν το βάλετε 20 ευρώ, προφανώς δεν θα το αγοράσει κανείς. Οπότε τα περιθώρια κέρδους έχουν εισενεύσει πια υπερβολικά πολύ. Πάρα πολύ. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είμαστε καθαρά εξαρτώμενες επιχειρήσεις από το ηλεκτρικό ρεύμα, ενεργειακά δηλαδή. Είμαστε καθαρά εξαρτώμενες επιχειρήσεις. Χωρίς ψυγείο δεν έχουμε προϊόν. Έχουμε αυξήσει εδώ και 2 χρόνια τώρα, όχι μόνο το τελευταίο χρόνο. Εμείς αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα τα τελευταία 2 χρόνια σε αυξήσεις στο κρέας που προήλθαν από τα σιτηρά, ξεκινάω από εκεί. Απορροφάμε, αναγκαστικά ανεβάσαμε. Παρ' όλα αυτά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέμε ότι πρέπει να κρατήσουμε μία τιμή και για το καταναλωτή, για τον πελάτη αυτός που μας στήριζε τόσα χρόνια και μας στηρίζει ακόμα. Mm-hmm. Πόσο εφικτό όμως είναι ο καταναλωτής να μπορεί να πληρώσει τελικά το προϊόν που θέλει να πάρει, το οποίο ξέρει ότι πηγαίνοντας στο συνοικιακό μαγαζί, στο συνοικιακό κρεοπωλείο, θα βρει το προϊόν που παίρνει όλα αυτά τα χρόνια, που πληρεί συγκεκριμένα στάνταρ. Πόσο εύκολο είναι τελικά να το αγοράσει και πόσο εύκολο να το διαθέσετε κι εσείς? Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα στο κομμάτι ζήτησης. Έρχονται όλοι, δεν έχουμε χάσει ακόμα πελάτη, όλα τα παραδοσιακά κρεοπωλεία δεν έχουν χάσει πελάτη, γιατί κρατάμε και υψηλή ποιότητα μέσα στα μαγαζιά μας. Παρ' όλα αυτά έχει μειωθεί πάρα πολύ το καλάθι. Μπαίνουμε σε διαδικασίες, άνθρωποι οι οποίοι αναγκαστικά θα παίρνανε, όχι, παίρνανε 1, 2 και 2 κιλά την εβδομάδα κρέας, αυτή τη στιγμή είναι στο 1 κιλό, μπορεί και μισό κιλό, και πολλές φορές κάνουν και παύση την εβδομάδα για να πάρουν την επόμενη. Ναι, ναι, θα επιστρέψουμε να τα δούμε. Κύριε Κασαπίδη, τελικά διάμεσες εκτόσεις δεν έγιναν. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι θετικό ή αρνητικό όλο αυτό. Θα το δείξει νομίζω στο τέλος της περίοδου. Αλλά υπήρξε και αυτή η παλινοδία λίγο της κυβέρνησης με το κυριακάτικο άνοιγμα. Το συζητήσαμε. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση? Δίκιο έχετε, ακριβώς έτσι είναι. Γενικά το ζητούμενο για την αγορά είναι να υπάρχει μια σταθερότητα. Μια σταθερότητα όπου πραγματικά και για τον καταναλωτή αλλά και για τον επιχειρηματία που ξέρει συγκεκριμένα, γι' αυτό και εμείς οι ενστάσεις μας ήταν ήδη από την πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, για να αναφερθώ σε αυτό συγκεκριμένα, ότι πραγματικά πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν 2 μεγάλες εκπτωτικές περιόδοι, η συγκεκριμένη αυτή, η χειμερινή και η θερινή, όπου πραγματικά τότε μπορεί και ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας, ο έμπορος να δημιουργήσει τις εκπτώσεις τις δελεαστικές, έτσι ώστε να προσεγγίσει και τους καταναλωτές, αλλά να μπορέσει να κάνει και γενναίες εκπτώσεις στα προϊόντα του. Από την άλλη, το κάθε 3 μήνες εκπτωτική περίοδο μπερδεύει την αγορά. Είδαμε ότι δεν είχε αποτέλεσμα και για τους επαγγελματίες, αλλά και για τους καταναλωτές. Και γι' αυτό ήδη από την πρώτη χρονιά είπαμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα έπρεπε άμεσα να καταργηθεί. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σε αυτό το δεδομένο. Φέτος υπήρχε αυτή η πρόταση και η τροπολογία να παύσει ο θεσμός των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Το πράγμα το οποίο σήμαινε ότι θα παρασύρει φυσικά και την Κυριακή, όπου βάσει αυτού του θεσμού είχαμε τη δυνατότητα την πρώτη Κυριακή στις ενδιάμεσες εκπτώσεις να είναι η αγορά ανοιχτή. Εκεί υπήρχε αυτές οι στρεβλώσεις, όπου τελευταία στιγμή ανακοινώθηκε ότι παρόλα αυτά να ανοίξει η αγορά, το πήρανε πίσω, είπαν εν πάση περιπτώσει ότι ήταν θέμα καιρού, γιατί υπήρχε εκείνη η κακοκαιρία στη Νότια Ελλάδα ή στη Δυτική Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι οι Κυριακές, οι 2 αυτές είναι κάτι υπερβολή, δεν θα έπρεπε να ανοίγουν τα καταστήματα, διότι έχουμε εντοπίσει ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι το πρόβλημα στην αγορά δεν είναι ο χρόνος. Και μιλάω κυρίως για την Αλεξανδρούπολη και για τις επαρχιακές πόλεις και όχι για τα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι έχουμε εντοπίσει ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στο διαθέσιμο εισόδημα από τον καταναλωτή. Από εκεί ξεκινάμε. Στο ότι δεν έχει λεφτά στην τσέπη. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, και όχι ότι δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος να έρθει κάποιος να καταναλώσει και να ψωνίσει. Άρα, ορθή κατά την
καθολική άποψη όλου του εμπορικού κόσμου της χώρας η παύση των ενδιάμεσων εκτόσεων και κατά συνέπεια και η Κυριακή συγκεκριμένη. Παρ' όλα αυτά, το περιβάλλον που ζούμε αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο πρόεδρος της εστίασης, αλλά και ο κύριος Ευσταθίου από το χώρο των κρεοπολών, είναι ότι έχουμε τρομακτικές ανατιμήσεις στα προϊόντα. Και αυτό πραγματικά οι έμποροι, οι επαγγελματίες, οι αυτοαποσχολούμενοι προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τις τιμές όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, ακριβώς μετά την πανδημία, που αρχίσαν να αυξάνονται ιδιαίτερα με γοργό ρυθμό οι τιμές. Προσπαθήσαμε να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν και να μην προβούμε σε μεγάλες αυξήσεις. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, φτάσαμε σε ένα δεδομένο όπου πλέον αγοράζουμε προϊόντα όσο ακριβώς τα πουλούσαμε. Άρα δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να κρατήσουμε σταθερές τις τιμές και αναγκαστικά πρέπει και εμείς να μετακυλήσουμε ένα μέρος αυτής της ανατίμησης και στα προϊόντα. Προϊόν. Το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς και όλοι μας, ότι αυτό προκύπτει με μία μείωση της κατανάλωσης, μία μείωση του τζίρου. Και έχω πει και άλλη φορά ότι αυτή η εξίσωση δυστυχώς δεν πρόκειται να βγει ποτέ. Από τη μία, οι συσσωρευμένες και οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος για μία επιχείρηση και από την άλλη, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα από τον καταναλωτή, από το νοικοκυριό, από όλους μας δηλαδή, αυτή η εξίσωση δεν μπορεί να βγει. Γι' αυτό και οι οχλήσεις μας και οι ενστάσεις μας και πραγματικά κάθε τόσο οι ενστάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία είναι να βρούνε και να στοχευμένα πλέον να στηρίξουν τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, θα το δούμε τη στήριξη, έχει ενδιαφέρον. Κύριε Ευσταθίου, θα ανοίγαν τα κρεοπολία τις Κυριακές που προβλέπεται να είναι ανοιχτά λόγω ενδιάμεσων εκτόσεων κτλ.? Δεν νομίζω να ανοίγανε τα κρεοπολία τις Κυριακές. Δεν το έχουμε κάνει σε καμία Κυριακή να ανοίξουμε κρεοπολία. Δεν υπάρχει και λόγος για εμάς. Ήδη είμαστε πάρα πολλές ώρες μέσα στο κατάστημά μας. Όλοι οι συνάδελφοί μου είναι όλοι πάρα πολλές ώρες μέσα στο κατάστημα, γιατί οι ανάγκες είναι τέτοιες του καταστήματος. Γιατί χρειάζεται και προετοιμασία, αλλά χρειάζεται και μάζεμα στη συνέχεια. Έτσι ακριβώς. Είμαστε 12 με 14 ώρες την ημέρα στο κατάστημά μας. Οπότε θέλουμε και λίγο χρόνο να περάσουμε με τις οικογένειές μας. Πρέπει να περάσουμε κι εμείς λίγο χρόνο με τις οικογένειές μας. Οπότε νομίζω ότι το μέτρο της Κυριακής για μας είναι άκυρο. Ναι. Κύριε Γεωργιάδη, αν αύριο το πρωί λυνόταν το πρόβλημα με την ενέργεια, είτε αν η κυβέρνηση έλεγε ότι θα επιδοτήσω 100% το κόστος, το οποίο και αυτό σήμερα είναι πλασματικό, γιατί δεν ήταν ποτέ, ας πούμε, στο 0,10-0,20, ήταν στο 0,70 το κόστος της ενέργειας πριν. Αν λυνόταν το πρόβλημα αυτό, οι επιχειρήσεις που έκλεισαν για τις ανάγκες για το χειμώνα, για την εξοικονόμηση της ενέργειας και του κόστους, θα άνοιγαν, πιστεύετε, ή είναι άλλος ο λόγος, ή είναι πολύ μεγάλη κίνηση πια που δημιουργείται και στην Αλεξανδρούπολη το καλοκαίρι, οπότε είναι δυσανάλογο στο τζίρο του χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι και γι' αυτό επιλέγουν οι επιχειρήσεις να κλείσουν? Σας το λέω με όλη την ειλικρίνεια που με διακατέχει ότι θα άνοιγαν την επόμενη μέρα. Θα ανοίγανε. Σίγουρα. Σίγουρα η Αλεξανδρούπολη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει δει μια μεγάλη ανάπτυξη του καλοκαιριού, ειδικά στο τουριστικό κομμάτι, άρα και μεγαλύτερη κίνηση στην πόλη. Αλλά και ο χειμώνας μας ήταν ανέκαθεν ένας χειμώνας, ο οποίος τα καταστήματα μπορώ να πω ότι κάνανε μια συντήρηση που όλο αυτό έφερε τη σταθερότητα στο εργατικό δυναμικό, που είναι το πιο βασικό κομμάτι. Δυσκολευόμαστε, το ξαναλέω, πάρα πολύ να βρούμε προσωπικό, άρα κοιτάμε πάρα πολύ να κρατάμε πολλές ώρες τα μαγαζιά, να λειτουργούν τα μαγαζιά, ώστε να κρατάμε το προσωπικό, να μην έχουμε πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες. Και ενδεικτικά να πω ότι γιατί εστιάζουμε στο πρόβλημα της ενέργειας, κύριε Σταυρίδη. Ένα κατάστημα εστίασης προενεργειακής χρήσης, το μήνα, ένα κατάστημα του κέντρου, ας πούμε, της Αλεξανδρούπολης, του Λεωφόρου Δημοκρατίας, της Παραλίας. Κάθε μήνα ο λογαριασμός του ρεύματος κυμαινόταν από τα 1.500 μέχρι 2.500 ευρώ. Πλέον οι λογαριασμοί αυτοί, με την επιδότηση, έχουν φτάσει το μήνα από 4.500 ευρώ και βλέπουμε λογαριασμούς μέχρι και 8.000 ευρώ. Και επαναλαμβάνω, έχοντας μέσα την επιδότηση του Οκτωβρίου. Φοβόμαστε το τι θα γίνει με τους λογαριασμούς που θα έρθουν στο τέλος αυτού του μήνα. Γιατί η επιδότηση από τα δικά μας καταστήματα έχει μειωθεί πάρα πολύ, έως καθόλου θα έλεγα, για το μήνα Νοέμβριο, και περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί για τον Δεκέμβριο.
Ναι, θα είναι 5 λεπτά νομίζω για τον Νοέμβριο, κάπου εκεί. Είναι στα 50 ευρώ η μεγαβατόρα. Μεγαβατόρα. Ναι. Κύριε Φυσταθίου, κινδυνεύουν να κλείσουν κρεοπολία λόγω της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή να υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα. Ήδη έχουμε δει αυτή τη στιγμή κάποια κρεοπολία να έχουν βγάλει τις επιχειρήσεις προς πώληση. Με το σκεπτικό ότι αν δεν πωληθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα κλείσουν οριστικά. Στην πόλη αυτό, στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη, ναι, υπάρχουν κάποιες και φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, ξέρω και στο υπόλοιπο Εύρο, ας πούμε, ότι είναι κι άλλες. Και κάποιοι το συζητάνε. Ναι. Είναι δυσβάσταχτο. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι ότι όπως μας ήρθε η ενεργειακή κρίση σε εμάς, δηλαδή η ενέργεια, αυξήθηκαν οι λογαριασμοί και φύγανε κερδοφορίες μηνών από την τσέπη. Δηλαδή, πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες των υπαλλήλων και για μας δεν έμεινε τίποτα για 2 μήνες. Αυτό που φοβόμαστε είναι το μετά. Βαδίζουμε σε ένα αβέβαιο μέλλον, δεν ξέρουμε τι θα έρθει μετά. Αν έρθει και κάτι ακόμα μετά, είμαστε καταδικασμένοι. Ναι. Έχουμε φτάσει στα όρια μας. Όπως δεν περιμέναμε την ενεργειακή κρίση να έρθει ποτέ, δεν σκεφτόμασταν ποτέ ότι δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα, δεν θα έχουμε ρεύμα δηλαδή. Δεν το είχαμε προϋπολογίσει. Αν είχαμε προϋπολογίσει ότι εμείς σε 5 μήνες θα έχουμε αύξηση ρεύματος 500%, θα είχαμε φροντίσει να καλύψουμε αυτό το κόστος. Ναι. Δεν το ξέραμε. Λέγαμε νωρίτερα πριν ξεκινήσει η εκπομπή ότι αλλάζουν τιμές γιατί τη μια σκέφτεσαι την αύξηση στην πρώτη ύλη, μετά την αύξηση της ενέργειας κτλ. Τι ποσοστό από τη λειτουργία αφορά την ενέργεια? Δηλαδή έπρεπε να πάρει πάνω το προϊόν ένα 5% ας πούμε για να καλυφθεί η ενέργεια, έπρεπε να πάρει ένα 10%. Νομίζω ότι είναι γύρω στο 7-8%. 7-8, ε. 7-8%. Είναι μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, θα πάμε σε μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Η ώρα είναι 10 ακριβώς, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της αγοράς. Όπως κάθε Πέμπτη έτσι και σήμερα, θέλω και τα δικά σας ερωτήματα να τίθενται εδώ στην εκπομπή, να μπορούμε να τα δούμε και να τα διαβάσουμε. Πολλές φορές και είτε σε ό,τι αφορά τη σημερινή εκπομπή, είστε επαγγελματίες, επιχειρηματίες, είτε είστε πελάτες των καταστημάτων, τα θέματα που θέτετε είναι σημαντικά. Και γυρνώντας, κύριε Φυσταθίου, θα σας ρωτήσω για τον ανταγωνισμό. Και σας το λέω από τώρα για να προετοιμαστείτε. Τι είναι ανταγωνισμός στο δικό σας τομέα? Και θα κάνω τον κύκλο μετά και στους υπόλοιπους συνομιλητές. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έξι λεπτά μετά από τις 10, εδώ στη Δήλτα, κυρίες και κύριοι, 5η βράδυ, 10 του Νοέμβρη απόψε, και συζητάμε για τους επαγγελματίες, για τους επιχειρηματίες, για τα μαγαζιά της γειτονιάς, για τους ανθρώπους δηλαδή που δίνουν καθημερινά την δική τους μάχη για να μην ανοιχτεί μια επιχείρηση. Έλεγα λοιπόν, κύριε Φυσταθίου, ότι πριν πάμε στις διαφημίσεις, ότι θα σας ρωτήσω για τον ανταγωνισμό. Ποιος είναι ο ανταγωνισμός αλήθεια σε ένα κρεοπωλείο? Ποιος σας ανταγωνίζεται και ποιον ανταγωνίζεστε? Εμείς ανταγωνιζόμαστε, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, ανταγωνιζόμαστε αυτή τη στιγμή το γρήγορο φαγητό. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μέσα στα μαγαζιά μας, καθημερινά, να βάλουμε την νοικοκυρά, το νέο, τη νέα, να μπει στη διαδικασία να φτιάξει ένα δικό του παρασκεύασμα. Μέσα από τις δικές μας... γρηγορότερα από ό,τι στο παρελθόν, από την καταλάβω. Ναι. Μέσα από δικές μας δημιουργίες, μέσα από δικές μας ιδέες, όλα οι συνάδελφοι κάνουν αυτό το κομμάτι. Αυτό ανταγωνιζόμαστε εμείς, το γρήγορο φαγητό. Από την άλλη, ανταγωνιστής, παλιά λέγαμε ότι ανταγωνιστής μας ήταν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες μειώνανε κατά πολύ το κόστος, μειώνανε κατά πολύ τη τιμή πώλησης, τις τιμές πώλησης, με αποτέλεσμα να ήταν μη εφικτό να τις αγγίξουμε. Με όλο αυτό που έχει γίνει το τελευταίο καιρό και τις αποφάσεις που έχουμε πάρει να κρατήσουμε χαμηλά τις αυξήσεις, φτάσαμε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή να μην έχουμε ανταγωνιστεί απέναντί μας σε ό,τι αυτό το κομμάτι. Είμαστε πολύ πιο φτηνοί, πολύ πιο οικονομικοί. Δεν θα συγκρίνω την ποιότητα που είμαστε πάρα πολύ ανώτεροι, αλλά ακόμα και στο κομμάτι τιμής είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στα μεγάλα μάρκετ. Και καθόμουν παρακολουθούσα συγκεκριμένα προχθές το «Οι καταναλωτής». Mm-hmm.
οι τιμές στα καλάθια τα οποία βγάζουν μέσα από εκεί, για τους, που υποτίθεται ότι είναι ό,τι πιο οικονομικό υπάρχει στην αγορά, είμαστε πλήρως ανταγωνιστικοί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, χωρίς να υπάρχει καλάθι καταναλωτή στο περιφερειακό, στο συνοικιακό μαγαζί. Δηλαδή... Εμείς έχουμε κοινωνικό καλάθι. Ναι. Εμείς κρατάμε και βερεσέ. Εμείς έχουμε και το τευτέρι που λέμε. Και βοηθάμε και καταστάσεις που πραγματικά υπάρχουν ανάγκη. Ναι. Καθημερινά. Το έχω σημειωμένο αυτό, θα το έθετα και εγώ σε ό,τι έχει να κάνει με το αν υπάρχει πια τευτέρι. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Ποιος είναι ο ανταγωνιστής σας, κύριε Κασαπίδη? Εμείς δίνουμε βαρύτητα στο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε σχέση με τις μεγάλες αλυσίδες, με το διαδίκτυο, με τις γειτονικές χώρες, προβλήματα που πραγματικά ζει η Αλεξανδρούπολη τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή, δεν ανακαλύψαμε τώρα τις γειτονικές χώρες όπου υπήρχε μια διαρροή ανθρώπων που φεύγανε για σκοπό μόνο και μόνο τα ψώνια σε μια γειτονική χώρα, είτε είναι στην Τουρκία είτε είναι στη Βουλγαρία. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε το πλεονέκτημά μας, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, όπου είναι η επαφή με τον πελάτη, η καθημερινή επαφή, η ποιότητα της στην εξυπηρέτηση, αλλά και στην τιμή όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και αυτό που κάθε φορά τονίζω είναι ότι κυριολεκτικά δεν έχει η αγορά της Αλεξανδρούπολης να ζηλέψει από καμία άλλη, είτε είναι αστικό κέντρο εντός της χώρας, είτε είναι από τις γειτονικές, τις τρίτες χώρες που ανέφερα. Θέλω να πω σε αριθμό ή σε ποιότητα προϊόντων? Και σε ποιότητα, αλλά και σε βαλάντια. Για όλα τα βαλάντια υπάρχουν αυτή τη στιγμή εμπορικές επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης, που κυριολεκτικά είναι ανταγωνίσιμες σε σχέση με το διαδίκτυο, σε σχέση με, με τα αστικά κέντρα. Κυριολεκτικά το να στηρίξει κάποιος τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις, πραγματικά τους τον ανταποδίδουν όλοι οι επαγγελματίες σε τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, στο να σου κρατήσω ένα προϊόν, ένα ρούχο ή ένα ζευγάρι παπούτσια, έτσι ώστε θα έρθω τέλος του μήνα να το πληρώσω. Πράγματι, είμαστε τόσο ευέλικτοι σε αυτό το θέμα, όπου πραγματικά μόνο σε εμάς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή τη φιλική αλλά και ευαίσθητη πλευρά που βγάζει ένας επαγγελματίας αυτοαποσχολούμενος στον καταναλωτή. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η Αλεξανδρούπολη, όπου είναι και μια εικόνα όλης της χώρας, αυτή τη στιγμή αποτελείται από 80% αυτοαποσχολούμενος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς είμαστε οι ίδιοι που κάνουμε και την πώληση, εμείς που κάνουμε και τις τιμές, εμείς που καταλήγουμε να εξυπηρετούμε και τον πελάτη. Γι' αυτό και νομίζω ότι η προσέγγιση μας στους καταναλωτές, είτε είναι φυσικά οι Αλεξανδρουπολίτες, είτε εδώ της ευρύτερης περιοχής άνθρωποι που επισκέφτονται την Αλεξανδρούπολη για την αγορά, και να τονίσουμε ότι έχουμε και μια ποιοτική αγορά. Το λένε γειτονικοί άνθρωποι που έρχονται από τις γειτονικές πόλεις, είτε από την Κομωτινή, είτε από την Ξάνθη, που επισκέπτονται την Αλεξανδρούπολη, βρίσκουν ποιοτικά προϊόντα στην Αλεξανδρούπολη, σίγουρα σε πολύ καλές τιμές. Και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει το συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες αγορές. Νιώθετε όμως ότι έχει συρρυκνωθεί το κέντρο σε έναν, δύο, τρεις δρόμους, πολύ κοντά, έτσι, πολύ στενά στο κέντρο, με αποτέλεσμα να έχουν εκτιναχθεί τα ενοίκια και να υπάρχει δυσκολία και σε αυτό το κομμάτι? Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, τον οποίο τον αντιμετωπίζουμε το τελευταίο καιρό. Και με όλη αυτή την παραφιλολογία, το ότι με το λιμάνι, με την εξέλιξη, ότι θα έρθουν ξένοι κτλ., είναι ακριβώς επί της ουσίας ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή ανέβηκαν τα ενοίκια, τα μισθώματα, ειδικά σε αυτούς τους 4-5 κεντρικούς δρόμους, και θέλω να πω ότι εκεί εντοπίζουμε αυτή τη στιγμή ότι ο επαγγελματίας μέχρι στιγμής, από όλη αυτή την παραφιλολογία του ξένου επενδυτή, το ότι θα έρθουν, θα εγκατασταθούν, θα κάνουν το ένα το άλλο, το μόνο που είδαμε αυτή τη στιγμή είναι οι αυξήσεις στα ενοίκια. Και εκεί τονίζουμε και άλλη μια φορά, το έχουμε κάνει και ως εμπορικός σύλλογος, να προτείνουμε να παραμείνουν σταθερά τα ενοίκια, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις που τόσα χρόνια εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους στο κέντρο, όπου τους τα νοικιάζουμε και κυριολεκτικά τα ανακαινίζουν ανατακτά διαστήματα, έτσι ώστε πρέπει να μπαίνουν σταθερά για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε κι εμείς, αυτή τη χρονική στιγμή τουλάχιστον, μέχρι να έρθει, εν πάση περιπτώσει, μια κανονικότητα και στην αγορά της Αλεξανδρούπολης. Ναι. Κύριε Γεωργιάδη, ποια είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ενοίκια στον χώρο της εστίασης? Θυμάμαι ότι συζητούσαμε την περίοδο του lockdown ότι είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις ανανεώσεις μισθωμάτων που έλεγαν, και ψάχναμε να βρούμε τότε, ψάχνατε να βρείτε τότε το νομικό τρόπο με τον οποίο θα λυθεί. Ποια είναι η κατάσταση όμως που επικρατεί τώρα? Βλέπουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις στο κέντρο που χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη σε σχέση με το παρελθόν για να καλύψουν το μίσθωμα. Η αλήθεια είναι, κύριε Σταυρίδη, ότι τα ενοίκια, αντί να μειωθούν, αυξήθηκαν.
Είδαμε συμβόλαια τα οποία λήγανε να ανανεώνονται με αρκετά πιο υψηλά μισθώματα. Όπου υπάρχει, εγώ θα είμαι λίγο, συγγνώμη που θα το πω λίγο βαριά, δηλαδή όταν υπάρχει ανθρωπιά, όταν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και υπάρχει ανθρωπιά, υπάρχουν και ιδιοκτήτες που δέχονται ακόμα και μειώσεις, αλλά και σταθεροποίηση. Αλλά πολλές φορές τα πράγματα ξεφεύγουν. Και ξεφεύγουν ειδικά στην Αλεξανδρούπολη, νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια τα ανίκια έχουν αυξηθεί κατά 20% περίπου, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, αν το καλοσκεφτούμε, σύμφωνα με τις τιμές που έχουν τα καταστήματα. Γιατί αλλιώς νοικιάζει ένα κατάστημα, άλλο ποσό ζητάει ο ιδιοκτήτης σε ένα κατάστημα εμπορικό και άλλο νίκιο ζητάει σε ένα κατάστημα εστίασης. Με λίγα λόγια, εμείς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου κατά κάποιο τρόπο τον κάνουμε συνέτερο. Είτε αυτό ακούγεται χοντρό, είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι. Τα ενίκια στο κέντρο για τα καταστήματα εστίασης δεν θέλετε να ξέρετε οι περισσότεροι τα νούμερα, κύριε Σταυρίδη. Ναι, γιατί όμως υπάρχει αυτή η διαφορά στο μίσθωμα? Γιατί δηλαδή υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που όταν ακούει ότι θα γίνει, ας πούμε, καφέ ή θα γίνει ταβέρνα, ζητάει περισσότερα λεφτά από ότι αν το μαγαζί αυτό θα γινόταν κατάστημα με ρούχα? Μα βεβαίως. Δεν είναι τωρινό αυτό το φαινόμενο. Εδώ και πολλά χρόνια συνέβαινε αυτό, ακόμα συμβαίνει και σήμερα. Η απάντηση που δίνουν από αυτά που συζητάμε και ακούμε περισσότερο είναι ότι όλοι σε αυτή τη χώρα, κύριε Σταυρίδη, θεωρούμε ότι η εστίαση είναι, ας το πούμε, χοντρά το εύκολο χρήμα, ότι βλέπουμε ένα γεμάτο μαγαζί, άρα η εστίαση δουλεύει, άρα ο καθένας ζητάει ό,τι μπορεί περισσότερο για να πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι μια αλήθεια. Εγώ θα σας πω απλά το ενδεικτικό ότι φέτος, με επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, το κόστος λειτουργίας σε ένα κατάστημα εστίασης έχει αυξηθεί κατά 47%. Δυστυχώς, ναι, αυτό το 40% οι περισσότεροι το περνάμε στον ντούκου. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, γι' αυτό και βλέπουμε, όπως ξεκινήσαμε στην εκπομπή σας, καταστήματα τα οποία να προτιμούν κάποιους μήνες να κλείνουν. Για να ελαστικοποιήσουμε αυτό το 40% και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε έστω στους επόμενους μήνες. Γιατί μην ξεχνάμε, οι περισσότεροι σε αυτό το επάγγελμα που είμαστε είναι το επάγγελμα το οποίο αγαπάμε, το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε 45, 47, 50 χρόνια, να κλείσει το μαγαζί του, να κάνει τι μετά από αυτά? Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό το 45-47%, κύριε Γεωργιάδη, είναι κόστος πρώτων υλών, είναι κόστος ενέργειας, είναι μισθολογικό κόστος, ασφαλιστικό, τι είναι? Είναι κατά κύριο λόγο το κόστος ενέργειας και το κόστος πρώτων υλών. Ενδεικτικά θα σας πω ότι τη φέτα την αγοράζαμε 4,5-5 ευρώ το κιλό, έχει φτάσει στα 11, αν θυμάμαι καλά την τελευταία φορά. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η αύξηση δεν είναι μια αύξηση, ούτε καν 100%, είναι πολύ περισσότερο. Και αυτό είναι ενδεικτικό από ένα κομμάτι. Και ο κ. Ευσταθίου είπε πολύ σωστά, έχουν ανέβει και τα κρέατα, έχουν ανέβει όλες οι πρώτες ύλες. Έχουν ανέβει και, ας πούμε, και το κατεψυγμένο προϊόν, το οποίο αναγκαστικά λόγω μεταφοράς και λόγω κόστους πλέον του πετρελαίου έχει αυξηθεί και αυτό και αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Έχουμε δει το φαινόμενο φέτος, πάρα πολλοί επαγγελματίες το ξέρουν και οι παρευρισκόμενοι, ότι αγοράζουμε σε μια σταθερή τιμή, κλείνοντας για όλη τη χρονιά το εμπόρευμά μας. Αυτό πλέον έχει σταματήσει, δεν το δέχονται ούτε οι έμποροι, γιατί κάθε εβδομάδα αλλάζουν οι τιμές. Ναι. Και δυστυχώς οι τιμές αυξάνονται. Υπάρχει περίπτωση, λένε πολλοί, ότι okay, ένα κατάστημα εστίασης, ο καφές είναι μια κουταλιά, έχει 200-300% κέρδος. Ότι τη φιάλη την παίρνετε, ξέρω εγώ, 15-17 ευρώ, βγάζετε 10-12 ποτά. Ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους. Είναι έτσι τα πράγματα? Αυτό το περιθώριο κέρδους είναι πραγματικά όπως ακούγεται, ή τα πράγματα είναι κάπου στο ενδιάμεσο ή τελείως διαφορετικά? Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά. Σίγουρα. Δυστυχώς έχουμε μάθει να βλέπουμε μόνο το προϊόν και δεν έχουμε μάθει να ρωτάμε, να μαθαίνουμε το τι υπάρχει από πίσω. Για να βγει αυτός ο καφές, κύριε Σταυρίδη, που ένας καφές μπορεί να έχει 200% κέρδος, χωρίς όμως να υπολογίσουμε το ενίκιο του καταστήματος, χωρίς να υπολογίσουμε την ενέργεια του καταστήματος, τον υπάλληλο που χρειάζεται και όλο
τα τραπεζοκαθίσματα που πληρώνουμε στο Δήμο που χρειάζονται. Από πίσω η εστίαση έχει πάρα πολλά έξοδα τα οποία είναι λογικό ο κόσμος να μην το ξέρει. Πολύ μεγάλο εγκάθιτα, πνευματικά δικαιώματα, που για τις χρονιές ήμασταν κλειστά. Σήμερα να σας πω ότι έχουν έρθει πάρα πολλές αγωγές στην Αλεξανδρούπολη για πνευματικά δικαιώματα για το 2021 που ήμασταν κλειστά, με υπέροχα ποσά. Υπέροχα ποσά. Δεν είναι συνδεδεμένα τα πνευματικά δικαιώματα, δεν είναι συνδεδεμένα με το τζίρο. Αν ήταν κλειστά και δεν υπήρχε τζίρος, γιατί. Όχι. Δυστυχώς όχι, κύριε Σαββίδη. Δυστυχώς όχι. Γι' αυτό στην ερώτηση που κάνατε στους πολύ αγαπημένους συναδέλφους που έχω εκεί, ποιος για εσάς είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής, εγώ θα έλεγα το πρώτο που θα έλεγα είναι το κράτος. Το κράτος που λειτουργεί με απαρχαιωμένους νόμους, νόμους του 75, του 80, έχουμε φτάσει στο 2022. Πρέπει να δούμε διαφορετικά τα πράγματα, το πώς λειτουργεί πλέον μια σύγχρονη επιχείρηση, το που πονά μια συγκεκριμένη επιχείρηση, να σκύψουμε από πάνω από οποιονδήποτε επαγγελματία, να δούμε και να βρούμε λύσεις. Δεν μπορεί η εστίαση να λειτουργεί με νόμους τόσο παλιούς, να υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα τα οποία δεν ελέγχονται από κανέναν, να κυνηγούνται επιχειρηματίες λόγω μουσικής με τα 80 δεσιμπέλ, 81. Πριν είπατε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι αυτή η χώρα παράγει τουρισμό. Αλήθεια είναι. Και δεν είναι κακό, κύριε Σταδέλη. Έχουμε την ομορφότερη χώρα που την επιλέγει όλος ο κόσμος να έρθει. Παράγουμε τουρισμό. Πρέπει να εξελίξουμε τον τουρισμό. Και τουρισμός, θέλοντας ή όχι, είναι καταλήματα, είναι εστίαση, διασκεδάζει ο κόσμος, πρέπει να διασκεδάζει. Έχουμε δει τα δύο τελευταία χρόνια με τον COVID τι έχουμε περάσει ψυχολογικά ο καθένας. Αυτές τις λύσεις πρέπει να δοθούν για να μπορέσουμε όλοι οι επαγγελματίες, είτε αυτοί είναι έμποροι, είτε είναι προμηθευτές δικοί μας, είτε είμαστε εμείς, να λειτουργούμε σαν αλυσίδα. Και νομίζω ότι το κλειδί σε αυτή τη χώρα και στην περιοχή μας, έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, είναι ο τουρισμός. Και συγγνώμη κιόλας, θα πω λίγο το χρόνο σας παραπάνω, να πω το πιο βασικό σε αυτή την περιοχή που ζούμε, κύριε Σταυρίδη, θέλω να το θίξετε κάποια στιγμή, να πάρουμε μέρος και εμείς, και ο κύριος Κουζαπίδης και όποιος άλλος θέλει, και οι βουλευτές μας, το Λεωνείο. Έχουμε ένα απαρχαιωμένο το Λεωνείο με μια πόλη δίπλα μας, που είναι πάρα πολλά εκατομμύρια και βλέπουμε ότι μπορεί να βοηθήσει στο τουριστικό κομμάτι της περιοχής μας, που πονάει το τουριστικό κομμάτι της περιοχής μας. Και δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την εστίαση και ας το πούμε το συνδικαλισμό, δεν έχω δει από κανέναν να πέφτει πάνω από αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι, περνάς στην Τουρκία και είναι ένα τελωνείο το οποίο θυμίζει Ευρώπη και έρχεσαι στην Ευρώπη και είναι ένα τελωνείο που θυμίζει Ουγκάντα. Δεν έχω κάτι με την Ουγκάντα. Έχει καθυστερήσεις και έτσι δεν το επιλέγουμε. Είναι πάρα πολύ βασικό. Ναι. Θα μπορούσαμε να η Αλεξανδρούπολη να έχει το διπλάσιο τουρισμό από ό,τι έχει σήμερα που μιλάμε. Δεν λέω ότι δεν γίνονται προσπάθειες, σίγουρα γίνονται, αλλά νομίζω ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Ξαναλέω, ζούμε πλέον στο 2022. Κύριε Φταθή, ο τουρισμός βοηθάει το δικό σας κλάδο, δηλαδή. Θα έρθουν τουρίστες να. Δεν μιλάω για τις ταβέρνες που θα έρθουν να ψωνίσουν από εσάς προφανώς. Θα έρθουν οι τουρίστες, ας πούμε οι Τούρκοι τουρίστες, να πάρουν 5 κιλά, 3 κιλά, 1 κιλό μοσχαρινό κρέας για να φύγουν στη χώρα τους. Φυσικά. Και έρχονται, όχι μόνο θα έρθουν, και έρχονται. Όχι όσοι περισσότεροι, θα ήταν πολύ καλύτερα και για τις δικές μας επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν και αυτό το κομμάτι δουλεύει με τον τουρισμό. Όλοι δουλεύουμε, είμαστε μια λυσίδα. Όλα είναι μια λυσίδα. Ο τουρισμός δημιουργεί πάρα πολύ ωραίες συνθήκες εργασίας για όλους μας. Είπε νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης, μίλησε για απαρχαιωμένους νόμους. Και ξέρουμε όλοι ότι και εσείς έχετε έτσι μια δυσκολία σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που γίνονται και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Πόσο σύγχρονα είναι πια τα μέτρα και πόσο δύσκολα είναι πια τα μέτρα? Δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ από τα προηγούμενα χρόνια. Γίνονται πιο δυσκίνητα, μόνο αυτό έχω παρατηρήσει. Είναι πολύ πιο δυσκίνητα στο κομμάτι ελέγχου σε εμάς τα καταστήματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 4 πλευρές που θα ελέγξουν το κατάστημά μας και ο καθένας ορίζει κάτι διαφορετικό για το ίδιο πράγμα. Ναι. Από τον ένα θα έχεις πρόστιμο, από τον άλλο θα έχεις μια παρατήρηση και από τον άλλον απλά το προσπερνάει, έτσι απλά δεν υπάρχει. Δεν έχει αλλάξει, δεν αλλάζει κάτι. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες συλλογικά από την Ομοσπονδία μας
να αλλάξουν κάποια θέματα στην περίπτωση της νομοθεσίας, να γίνουν πιο, πιο συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα και, πιο... και να αναλάβει μόνο ένας φορέας τους ελέγχους στα ακροπολία, που θα ήταν πιο σωστό, πιο όρθο. Τον οποίο φορέα όμως πρέπει να, τον, να έχει κόσμο, να έχει εξοπλισμό, να έχει τον τρόπο για να κάνει τη δουλειά του σωστά. Και να, γιατί, ας πούμε, μιλώντας και για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και με την κινητική πάρα πολλές φορές, οι άνθρωποι είναι δύο άνθρωποι, ας πούμε, τρεις. Που τι να κάνει αλήθεια τώρα είναι και αυτό, τι να προλάβει. Δηλαδή. Θα μπορούσαν να συγχωνευτούν οι υπηρεσίες. Ναι. Είναι το πιο απλό που μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να συγχωνευτούν οι υπηρεσίες και να έχουν ένα κοινό. Ναι. Μια κοινή έδρα. Είναι επαρχιωμένοι οι νόμοι και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα καταστήματα, αλήθεια, κύριε Κασαπίδη? Και σε εμάς το ίδιο ακριβώς αντιμετωπίζουμε και εμείς. Και όσο αφορά τους ελέγχους, είτε είναι αυτό τα θέματα της εφορίας, είτε το ασφαλιστικά, πραγματικά το αντιμετωπίζουμε κάθε τόσο. Διαρκώς έχουμε διαμαρτυρίες από συναδέλφους που πραγματικά μπαίνουν σε αυτό τον κυκαιώνα όσο αφορά των υπηρεσιών και πραγματικά δεν βγάζουν άκρη. Από την άλλη, να τονίσω λίγο αυτό το κομμάτι και με τη δική μου ιδιότητα ως τουριστικού πράκτορα. Ο τουρισμός πραγματικά θα ήταν το οξυγόνο για αυτή την πόλη. Έχουμε δει ότι έχει πάρει μία αύξηση όσο αφορά τους καλοκαιρινούς μήνες και πλέον διαπιστώνουμε ότι πόσο εύκολα μπορεί να διοχετευθεί και να μοιραστεί όλη αυτή η πίτα στο σύνολο της επιχειρηματικότητας, είτε έχει άμεση σχέση με τον τουρισμό, είτε λειτουργεί έμεσα όλο αυτό. Αλλά τώρα, αν αυξηθεί ο τουρισμός 20% στα Άθλια, εσύ θα δεις περισσότερα λεφτά στο ταμείο. Μεγαλύτερη κίνηση. Σίγουρα. Από ποιον? Είτε... από τον επαγγελματία που θα ψωνίσει από σένα ή απευθείας? Είναι όλο αυτό. Και από τον επαγγελματία το οποίο θα ψωνίσει για το κατάστημα που θα κάνει τη μεταπόληση, που θα εξυπηρετήσει τον τουρίστα στην εστίαση, ναι, αλλά και απευθείας από τον ίδιο τον τουρίστα που θα έρθει να πάρει κάποια προϊόντα που δεν έχει ενδεχομένως στην περιοχή του για να τα μεταφέρει ως προσδοκιμή, ναι, 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 ή σαν δώρο ή σαν οτιδήποτε. Η αλυσίδα είναι μεγάλη. Και εμείς τώρα απλά δημιουργούμε τώρα βήματα νηπιακά. Δηλαδή, τώρα αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε τι έχουν δει και τι έχουν καρποθεί οι υπόλοιπα σημεία της χώρας μας. Και βλέπω τώρα αυτό που αναφέρεται και ο κύριος Γεωργιάδης για το Τελωνείο. Πραγματικά, με κάθε ευκαιρία, είτε κλιμάκια έρχονται είτε κυβερνητικά, είτε τα συναρμόδια υπουργεία που έχουν σχέση άμεση με το Τελωνείο, είναι πραγματικά στην κορυφή της ατζέντας κάθε φορά και το επισημαίνουμε, ναι, και εμείς. Είναι ένα κυρίαρχο πρόβλημα, διότι δεν μπορείς να έχεις στη γειτονιά σου στα 300 χιλιόμετρα, σε ακτίνα 300 χιλιόμετρων, 20 εκατομμύρια, μια Κωνσταντινούπολη, και να έρχεται κάποιος να προσεγγίζει τη χώρα σε 2,5 ώρες κυριολεκτικά από την Κωνσταντινούπολη στο Τελωνείο των Κήπων και να χρειάζεται πραγματικά 2-3 ώρες, ναι, για να περάσει στη χώρα. Και μου έλεγαν φίλοι που μένουν εκεί ότι κάποιος από τη δυτική Κωνσταντινούπολη, από την ευρωπαϊκή δηλαδή, μπορεί να θέλει λιγότερο χρόνο να φτάσει στην Αλεξανδροπόλη από ότι να φτάσει στην άλλη άκρη της Κωνσταντινούπολης λόγω της κίνησης και του κυκλοφοριακού. Άρα εμείς έχουμε εντοπίσει ότι αυτή τη στιγμή διότι να μπορούν να συμβούν για να αυξηθεί η κίνηση σε μια περιοχή, πόσο μάλιστα και την Αλεξανδρούπολη που μιλάμε. Αφού πλέον το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, των οικοκυριών, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι, ναι, σταθερά και μειωμένο αυτή τη χρονική στιγμή, ο άλλος τρόπος είναι να ενισχυθούμε με ξένους επισκέπτες. Πραγματικά δημιουργούν μια υπεραξία στην πόλη και όταν το βλέπουμε αυτό ήδη τους καλοκαιρινούς μήνες και αρκετά Σαββατοκύριακα μέσα κατά όλη τη διάρκεια του χρόνου και να τονίσουμε και στο γεγονός ότι είδαμε ότι φέτος για πρώτη φορά θα κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις για τη χειμερινή σεζόν. Θα το ρωτούσα αυτό, ναι, αν χάνουμε το συγκριτικό μας. Αυτό πλεονέκτημα είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που είχαμε, γιατί υποτίθεται και έτσι ήταν. Και όλα ήμασταν μια πόλη η οποία 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες ήταν ζωντανή. Δεν υπήρχε ούτε μία επιχείρηση που έκλεινε, είτε ήταν ξενοδοχεία, είτε ήταν καταλήματα, είτε εστιατόρια, είτε εμπορικά καταστήματα. Εάν τυχόν δούμε να μπαίνουμε σε μία διαδικασία όπου υπάρχει στην νησιωτική χώρα, όπου 6 μήνες υπάρχει σεζόν, δηλαδή, σεζόν, 7 μήνες και μετά να κλείνουμε, αυτό σίγουρα δεν θα είναι υπέρ της πόλης μας. Πρέπει να τη στηρίξουμε. Χάνουμε, κύριε Γεωργιάδη, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα κλείνοντας οι επιχειρήσεις για 2-3-4 μήνες το χρόνο της εστίασης. Χάνουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που λέει ο κ. Κασαπίδης. Σίγουρα. Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Κασαπίδη. Σίγουρα το χάνουμε. Μην ξεχνάμε ότι και αυτοί οι λίγοι μετά που θα έρχονται θα βλέπουν κλειστά μαγαζιά, άρα αυτή είναι και η διαφήμιση της πόλης μας. Εμείς δεν θέλουμε κλειστά μαγαζιά, νομίζω ότι κανένας δεν θέλει. Και θα παλέψουμε γι' αυτό. Και το λέω και το τονίζω ότι η Αλεξανδρούπολη έχει πολλά να δώσει. Το τουριστικό κομμάτι της Αλεξανδρούπολης
Νομίζω τώρα αρχίζουμε και το ζούμε σιγά σιγά. Ακουγόμαστε παντού. Ήμουν το τελευταίο διάστημα στο εξωτερικό και με πάρα πολύ χαρά έβλεπα ότι πλέον η Αλεξανδρούπολη ακούγεται και το είδαμε αυτό το καλοκαίρι που πέρασε και νομίζω ότι έχουμε να εξελίξουμε μια πόλη, νομίζω ότι θα είναι σταθμός πλέον της Βόρεια Ελλάδα για το τουριστικό κομμάτι. Ξέρετε κάτι όμως, μου λένε πάρα πολύ ότι η Καβάλα μέσω της Θάσου και τα λοιπά θα εξελιχθεί τουριστικά και εκεί θα πρέπει να δώσει ίσως και η ίδια η πολιτεία βαρύτητα, ενώ στη δική μας περιοχή, στα όρια της ίδιας περιφέρειας, η Αλεξανδρούπολη μπορεί να πάρει το κομμάτι το βιομηχανικό, το βιοτεχνικό και το εμπορικό μέσω του λιμανιού. Είναι αυτό που θέλουμε πραγματικά τελικά? Και είναι αυτό η λύση? Κύριε Σαββίδη, νομίζω ότι ό,τι και να δημιουργηθεί θα είναι καλό για την πόλη. Εγώ δεν νομίζω ότι θα συμβείτε το ένα ή το άλλο, και τα δύο νομίζω ότι θα συμβούν στην Αλεξανδρούπολη, ότι θα πάμε στο βιομηχανικό κομμάτι, αλλά δεν πάρει να είναι και ένας τουριστικός προορισμός, φάνηκε και θα φαίνεται. Μην ξεχνάμε ότι και στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις, οι οποίες είναι βιομηχανικές πόλεις, ναι, αλλά ο τουρισμός είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει τόσο πολύ. Νομίζω πιο πολύ κερδισμένοι έχουμε να βγούμε, παρά χαμένοι. Ναι. Τώρα, επιστρέφοντας στο Τελωνείο, τι φταίει? Γιατί δεν εξελίσσεται, γιατί δεν εξοπλίζεται, γιατί δεν αλλάζει το Τελωνείο? Τι είναι η αδυναμία τελικά? Το έχετε ψάξει ποτέ όλοι εσείς που είστε οι φορείς του? Εμπλέκονται πολλά υπουργεία. Είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το Υπουργείο Άμυνας, είναι και το Υπουργείο Εσωτερικών. Καταρχήν είναι θέμα... Είναι και η περιφέρεια. Ενδεχομένως να είναι και η περιφέρεια, δεν είμαι τώρα, δεν το έχω πρόχειρα αυτό. Αλλά καταρχήν είναι θέμα χωροταξιακό. Ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα τόσο καιρό που μας εξηγούσαν ότι δεν μπορεί να επεκταθεί σε εκείνο το σημείο που βρίσκεται. Αλλά είναι πράγματα τα οποία έπρεπε να λύνονται. Εμείς τουλάχιστον στο ελεύθερο επάγγελμα, στο εμπόριο, στην αγορά. Τι εννοείται δεν μπορεί να. Δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο ευέλικτος. Δεν μπορεί τώρα 15 χρόνια να ακούμε ότι λόγω του ότι υπάρχει ένα πρόβλημα χωροταξιακό δεν μπορεί να εξελιχθεί το Τελωνείο. Γιατί η διπλανή χώρα έχει περισσότερο χώρο, τι έχει κάνει διαφορετικό? Τα τελευταία 15 χρόνια σας πληροφορώ ότι έχει αλλάξει 3 φορές και αυτή τη στιγμή το Τελωνείο τους έχει γιγαντωθεί. Τέτοιο Τελωνείο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε καμία χώρα της Ευρώπης. Τέτοιου μεγέθους, ναι, και απασχολούν ενδεχομένως και θα είναι και το ζητούμενο κάποια στιγμή να απασχοληθούν φυσικά περισσότερα άτομα και δεν είναι ευθύνονται οι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Τελωνείο, είτε είναι αστυνομικοί είτε είναι τελωνιακοί. Μα τι να κάνω, δεν είναι έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν περισσότερο. Έχουν φτάσει στα όρια τους και αυτοί με τις βάρδιες τις απανωτές. Άρα κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι έχουμε δημιουργήσει μία τάση, καλός ή κακός, τα τελευταία χρόνια. Και αυτή είναι από τη γειτονική χώρα. Θα πρέπει πάση θυσία να τη στηρίξουμε. Θα πρέπει ο στόχος να είναι κοινός από όλους, είτε είναι παραγωγικοί φορείς, είτε είναι οι θεσμικοί παράγοντες της περιοχής μας. Και πρέπει με κάθε ευκαιρία να τονίζουμε ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί αυτό. Εσείς το Τελωνείο. Το προσπαθήσατε όμως. Το προσπαθήσαμε κυριολεκτικά. Είναι το νούμερο ένα στην ατζέντα. Κάθε συνάντηση που κάνουμε, είτε είναι με κλιμάκια, είτε είναι με υπουργούς, είτε είναι με γενικούς γραμματείς. Και πάντα βρίσκουν μία δικαιολογία ότι είναι στα μέσα σχέδια, ότι δεν έχει ακόμα φτάσει δεν έχει οριμάσει ακόμη η μελέτη. Και πραγματικά από υπόσχεση σε υπόσχεση και έχουν περάσει τουλάχιστον 10 χρόνια, ναι, που εγώ το βιώνω αυτό καθημερινά. Εσείς είστε και στο επιμελητήριο, κύριε Κασαπίδη. Έχετε και μια ευθύνη περισσότερη. Ακόμη μεγαλύτερη και είναι και εκεί ακριβώς. Και εκεί πολύ ψηλά το έχουμε στην ατζέντα, με τα υπουργεία που μιλάμε έτσι καθημερινά και οι οχλήσεις που κάνουμε επανειλημμένα, είναι ότι πρέπει να αποκατασταθεί αυτό το θέμα. Μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία, ενώ δημιουργήθηκε μια τάση, ένα κύμα που έρχεται από εκεί, μην μείνουμε πάλι και το αναιρέσουμε και ξαναπάμε σε... έχουμε πισωγυρίσματα. Ναι. Πρέπει πάση θυσία να στηριχθεί αυτό το εγχείρημα. Εσείς, κύριε Γεωργιάδη, το προσπαθήσατε, ήρθατε σε επαφή με ανθρώπους, ξέρω εγώ, με την περιφέρεια, με τα υπουργεία, έτσι ώστε να αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το Τελωνείο, να προχωρήσουμε μπροστά, ή παραμένετε κι εσείς μόνο σε διαπιστώσεις? Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με το επιμελητήριο, ειδικότερα, κύριε Σταυρίδη, αλήθεια είναι. Δεν μας έχει δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε με υψηλόβαθμα στελέχη είτε βουλευτές για αυτό το θέμα. Προσωπικά έχω κάνει κάποιες νήξεις σε κάποιους βουλευτές, το έχουμε συζητήσει, αλλά όχι επίσημα. Αλλά εγώ δηλαδή βλέπω ότι όταν το κράτος, η περιοχή μας, όταν θέλει κάτι, μπορεί να το κάνει άμεσα. Σε 6 μήνες θα έχουμε ένα περιφερειακό, επειδή έτσι το θέλησαν οι συνθήκες.
ένα περιφερειακό ο οποίος σε διαφορετικές συνθήκες μπορεί να κάνει πάρα πολλά χρόνια να φτιάξει. Ναι. Δεν μπορούμε να μην βρίσκουμε λύσεις είτε χωροταξικά είτε δεν ξέρω εγώ τι για ένα τελωνείο. Άρα κάποιος δεν κάνει σωστή δουλειά του, κατά την ταπεινή μου άποψη. Έτσι το σκέφτομαι εγώ. Ναι. Και αν θέλετε την άποψή μου, φταίει και η τοπική κοινωνία, φταίει και η περιφέρεια, φταίει και οι βουλευτές μας, φταίει και το κράτος. Δεν μπορούν να ρίχνουν την ευθύνη μια ζωή ένας στον άλλον. Πρέπει ένας άνθρωπος να το δει ζεστά το θέμα. Ξέρετε, έχει προσπαθήσει πάρα πολύ η προηγούμενη διοίκηση του σωματείου μας για το συγκεκριμένο θέμα. Ο κ. Σαλαμπάντας, έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες πώς έχει προσπαθήσει γι' αυτό, αλλά ποτέ δεν έχει πάρει ξεκάθαρη απάντηση. Ναι, και έχουμε και το προηγούμενο με το φράχτη. Δηλαδή, εγώ το λέω συνέχεια ότι το έργο του φράχτη ήταν ένα τεράστιο έργο με πολύ μεγάλο κόστος, το οποίο έτρεξε μέσα σε. Ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο χρόνια. Σε χρόνο μηδενικό, ας πούμε, για τα δεδομένα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ξεκινήσω, κύριε Φυσταθίου, ρωτώντας σας τι γίνεται με την χριστουγεννιάτικη αγορά. Γιατί 10 Νοεμβρίου, σε ένα μήνα από τώρα, θα προετοιμαζόμαστε όλοι μας. Πλησιάζουμε. Ναι, για τη μεγάλη μάχη. Η αλήθεια είναι ότι άκουγα κάποτε. Δεν θυμάμαι ποιον, που έλεγε ότι το 1/3 του τζίρου είναι τις μέρες των Χριστουγέννων. 35%, σωστά. Έτσι. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε πόσο καλά θα είναι τα πράγματα τα Χριστούγεννα, αν θα υπάρχει επάρκεια αγαθών και βέβαια πώς θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Επιστροφή εδώ στην εκπομπή, 10 του Νοέμβρη σήμερα, 20 λεπτά πριν από τις 11 και πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής. Σε αυτόν τον κύκλο θα ξεκινήσουμε βλέποντας λίγο την περίοδο των Χριστουγέννων και θα ξεκινήσω από τα κρεοπολία. Παραδοσιακά είναι ο μήνας των κρεοπολίων, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Εγώ νομίζω καλύτερα, το λέω πολλές φορές, να έχουμε δύο Χριστούγεννα και ένα Πάσχα. Και κανένα Πάσχα. Και κανένα Πάσχα. Αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί εκεί τα αμνοερήφια και αυτά είναι ένα ζόρι. Μου έλεγε κάποτε ο πατέρας μου ότι μπορεί να καταστρέψει μαγαζί. Έχουν καταστραφεί μαγαζιά κατά καιρούς από το αμνοερήφιο του Πάσχα. Τέλος πάντων, πάμε σε Χριστούγεννα όμως τώρα, να μην μιλάμε για το Πάσχα. Τι φεύγει περισσότερο, χοιρινό. Το χοιρινό είναι η βάση ναι. Των Χριστουγέννων. Από εκεί και πέρα είναι και τα παρασκευάσματα που έχουμε παραδοσιακά, η μπάμπο και ναι. Τα ρολά που φτιάχνουν και λοιπά. Και σε κοτόπουλο. Η γαλοπούλα νομίζω ότι πλέον τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει να υπάρχει στο τραπέζι. Γιατί αυτό? Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή. Δηλαδή ήταν οικονομικό το θέμα και τα περισσότερα σπίτια τελικά δεν την έτρωγαν. Δηλαδή αυτό το συμπέρασμα έβγαλε, ερχόταν άλλο στο μαγαζί να πάρω γαλοπούλα γιατί είναι το έθιμο. Αλλά ερχόταν την άλλη χρονιά τελικά δεν θα πάρω γαλοπούλα φέτος γιατί πέρσι που την πήρα για το έθιμο έμεινε. Δεν τη φάγαμε, αλλά έδωσε και 50 ευρώ. Ναι. Οπότε ήταν πάρα πολύ ακριβή και καλύτερα από τη μία την πλευρά, ας πούμε, έφυγε ένας άλλος βραχνάς από εμάς από το κεφάλι μας. Ναι, γιατί και εκεί αν μένανε γαλοπούλες, τι να τις κάνεις μετά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι τη γαλοπούλα, αν την μείνει, την πετάς. Οπότε μείναμε στο χοιρινό, μείναμε στα παρασκευάσματα. Έχουμε εξελιχθεί σαν κρεοπολία, φτιάχνουμε πολλά παρασκευάσματα πλέον. Λύσεις για τα τραπέζια. Είναι μια πολύ μεγάλη μάχη, όπως προείπες κύριε Σταυρίδη, τα Χριστούγεννα για μας. Φέτος όμως θα είναι λίγο πιο συγκρατημένη. Είτε ακόμα και για την επάρκεια προϊόντων. Ήδη παρατηρώ ότι υπάρχουν ελλείψεις σε κάποια πράγματα, σε κάποιες περιπτώσεις στην αγορά. Θέλω να πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε μέσα στον επόμενο μήνα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Ποια είναι η ιδανική περίοδος, η ιδανική στιγμή που πρέπει να ψωνίσει κανείς για την περίοδο των Χριστουγέννων? Δηλαδή, είναι καλό αν κάποιος θέλει να κάνει μια σημαντική αγορά, να κάνει ένα ωραίο τραπέζι, κλπ. Να προκρατήσει τα προϊόντα του, ή η συνήθεια είναι ότι έρχομαι, ψωνίζω εκείνη την ώρα αυτό που θα βρω στο μαγαζί και φεύγω? Είμαστε ένα. Καταρχάς, είμαστε εφάθη προϊόντα. Αυτά που διαθέτουμε στο μαγαζί μας είναι προσάμεση κατανάλωση. Ναι. Τρεις-τέσσερις μέρες. Τρεις-τέσσερις μέρες είναι προσάμεση κατανάλωση. Οπότε λογικό είναι όλοι όταν θέλουν φρέσκο να το πάρουν τελευταία στιγμή.
Γίνονται φυσικά 10 μέρες, 15 μέρες πιο μπροστά οι παραγγελίες στα καταστήματα και εμείς ελέγχουμε τον όγκο που έχουμε να διαχειριστούμε σε 4 μέρες. Ναι, και εκεί γίνεται η μάχη. Ναι. Από εκεί και πέρα μπορείς να αγοράσεις κρέας και σήμερα ακόμα, αλλά θα πρέπει να το καταψύξεις. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και για ποιο λόγο να είσαι στον Εύρο και να καταψύχεις κρέας? Δεν υπάρχει λόγος. Όταν μπορείς να έχεις το φρέσκο και το υγιεινό κάθε μέρα από την... Στο τραπέζι σου. Ναι, και από την πόρτα του κρεοπόλη. Πόσο αλλάζουν οι συνήθειες των νέων οικοκυριών και κυρίως των νέων οικοκυριών, χωρίς να αναφέρω τώρα να μου πείτε σεξιστή και τα λοιπά για τις γυναίκες, αλλά συνήθως περισσότερο οι γυναίκες μαγειρεύουν. Έχει αλλάξει αυτό. Έχει αλλάξει, ε. Πόσο αλλάζει λοιπόν αυτή η συνήθεια τη λειτουργία του κρεοπολίου? Πώς ήταν το μαγαζί πριν από 10 χρόνια, 15 και πώς είναι σήμερα? Τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Καταρχάς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι τα παρασκευάσματα τα οποία φτιάχνουμε τα αγοράζουν άνω των 60 ετών. Βλέπουμε ότι η νεολαία, ας πούμε, που έρχεται στα μαγαζιά, που δεν είναι πάρα πολύ, θα θέλαμε να μπουν ακόμα λίγο περισσότερο στην κουζίνα τους. Παρ' όλα αυτοί που μπαίνουν θέλουν να έχουν ένα δημιουργικό κομμάτι, θέλουν να φτιάξουν μόνοι τους. Βοηθάνε οι εκπομπές μαγειρικής? Πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Εμείς έχουμε αλλάξει. Μου έλεγε μία κυρία, τώρα ανοίγω μία παρένθεση. Το προηγούμενο επεισόδιο του Πετριτζίκη το είδες? Αυτό θέλω να πάρω. Ό,τι βγάζει ο Πετριτζίκης, με που τον αναφέρατε, την επόμενη μέρα γίνεται ζήτηση. Δηλαδή πρέπει να το έχεις στο μαγαζί σου. Ναι. Ξεκάθαρο αυτό. Εμείς έχουμε αλλάξει. Στα τελευταία 10 χρόνια έχουμε το 90% των κρεοπολίων έχει αναβαθμιστεί. Σε πολύ καλό βαθμό, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και είναι ένα κίνητρο αυτό και για τον πελάτη, για τον καταναλωτή να μπει στα μαγαζιά να δει το τι προσφέρει ένα κρεοπωλείο, ναι, πλέον σήμερα. Θα επιβιώσει το παραδοσιακό κρεοπωλείο στο πέρασμα του χρόνου? Έχει δείξει ότι επιβίωσε και νομίζω ότι ναι, θα επιβιώσει. Έρχονται νέοι κρεοπόλες στο επάγγελμα, έρχονται νέα παιδιά τα οποία είτε κρατούν την οικογενειακή επιχείρηση είτε δημιουργούν καινούργιες επιχειρήσεις? Δυστυχώς όχι. Από αυτοί που κρατάνε, για να καταλάβετε, έχουμε έναν ο οποίος κρατάει αυτή τη στιγμή νέος επαγγελματίας κρεοπόλης τα τελευταία 3 χρόνια που μπήκε, που κράτησε από τον πατέρα του το κομμάτι, και έχουμε και ακόμα έναν καινούριο επαγγελματία στο κρέας. Ενώ κάποτε ήμασταν 30. Ναι. Καινούργοι. Ναι. Άνθρωποι που επέλεγαν αυτό, ναι, ως επάγγελμα. Και το κακό είναι ότι δεν έρχονται για δουλειά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να μάθουν αυτή την τέχνη, γιατί μιλάμε για τέχνη. Ναι, και πρέπει να ασχοληθείς και πρέπει να διαβάσεις γι' αυτό, να δεις, αλλάζουν και τα πράγματα με τις κοπές κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Γεωργιάδη, δεν υπάρχουν άνθρωποι και στην εστίαση για εργασία? Δηλαδή, είναι ένα δύσκολο κομμάτι να βρει κανείς εργαζόμενο στην εστίαση και τελικά πληρώνει καλά η εστίαση ή όχι? Νομίζω είναι το δυσκολότερο κομμάτι, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια στο κράτο τη εστίαση, να βρει προσωπικό, ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό, όπως είναι το προσωπικό κουζίνα. Και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το είπατε στην αρχή, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Και είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε να βρεθούν λύσεις. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, κάποια ραντεβού, έχουμε κατέβει και στην Αθήνα για αυτό το θέμα. Και το λέω γιατί. Κύριε Σταυρίδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην Αλεξανδρούπολη έχει ένα πολύ ωραίο βήμα, άνοιξε ένα ΙΕΚ που έχει μάγειρες, ο ΑΕΠ έχει μάγειρες. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι μάγειρες αύριο που θα βγουν στην αγορά και την πρακτική τους δεν μπορούν να δουλέψουν ένα κατάστημα εστίασης, γιατί δεν μπορεί να μετρηθεί σαν πρακτική. Γι' αυτό λεπορωφούνται είτε εποχιακά που βλέπουμε στα νησιά, είτε σε καταστήματα, είτε σε ξενοδοχεία. Ένα κομμάτι αυτό το οποίο προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Αυτό τι είναι η ευθύνη? Είναι νομικό το κενό ή είναι η απόφαση του ΟΑΕ? Νομίζω είναι απόφαση του... Νομίζω είναι απόφαση του κράτους. Του κράτους. Πρέπει να διορθωθεί ο νόμος από ό,τι μας έχουν πει. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Στο δεύτερο κομμάτι, στο αν πληρώνει καλά η εστίαση, τι να σας πω. Εγώ θα πω ότι πληρώνει καλά η εστίαση. Ανάλογα το πόσο θέλει να δουλέψει κάποιο στην εστίαση. Δηλαδή, η εστίαση δεν μπορεί να δουλέψει, να πληρώσει καλά όταν επιλέγω εγώ να πάω για δουλειά 2 φορές τη εβδομάδα ή 3. Το έχω ξαναδεί πάρα πολλές φορές και έχω κατηγορηθεί γι' αυτό.
Ο κλάδος της εστίασης, το προσωπικό είναι ευκαιριακό προσωπικό. Δηλαδή, είναι παιδιά νέα τα οποία για χαρτζηλίκια έρχονται, δουλεύουν, επιλέγουν 2 φορές την εβδομάδα, 3 φορές την εβδομάδα και με αυτά τα χρήματα είναι ευχαριστημένοι. Αυτός που θα δει σοβαρά το κλάδο της εστίασης θα δουλεύει πενθήμερο, οκτάωρο, το ξέιμερο του, ό,τι επιλέξει αυτός, νομίζω ότι πληρώνει εστίαση καλά και γι' αυτό και επιλέγουν πάρα πολύ την εποχιακή εργασία στην εστίαση και τον υπόλοιπο χρόνο είτε επιλέγουν να ξεκουραστούν είτε επιλέγουν να δουλέψουν κάπου πιο καλά. Πάντως, χωρίς να θέλω να μειώσω τους εργοδότες της εστίασης, νομίζω ότι και για τα νέα παιδιά που τελειώνουν το λύκειο και τα λοιπά, ξεκινούν τις σπουδές, είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο το να δουλέψει κανείς σε ένα μαγαζί εστίασης, είτε ως σέρβις, είτε στην προετοιμασία κτλ. Θυμάμαι από τα χρόνια που ήμασταν κι εμείς νεότεροι ότι περνάς από εκεί, παίρνεις το χαρτζηλίκι που λέτε κι εσείς, αλλά είναι και ένα πολύ μεγάλο σχολείο, γιατί δεν είναι και όλα εύκολα. Ο δύσκολος πελάτης που μπορεί να είμαι εγώ, ο δύσκολος εργοδότης πιθανόν. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και έρχονται παιδιά τα οποία χαίρομαι γιατί τα νέα παιδιά κατά κάποιο τρόπο είναι άξια. Οι περισσότεροι θέλουν να μάθουν για αυτό το κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι για να δουλέψεις ένα κατάστημα πρέπει να γνωρίζεις το τι, από το φαγητό, από τα κρασιά, όπως λέμε. Άρα μαθαίνουν πράγματα, γνωρίζουν πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ εύκολο επάγγελμα. Είναι απαιτητικό, έχει αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, αλλά η ένταση της δουλειάς, αυτή τη μία ώρα που θα αρχίσει το βράδυ, νομίζω ότι είναι πολύ επιπληκτική και εκεί φαίνεται το πόσο πολύ το θες. Μου έλεγε λοιπόν η φίλη μου η Φένια που δούλευε σεζόν στη Σαντορίνη και γύρισε τώρα. Πήγα, λέει, πήρα ένα πτυχίο για τα κρασιά. Τώρα, λέει, μέσα στο χειμώνα θα πάρω ακόμα ένα πτυχίο για τα κρασιά. Η εξειδίκευση. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Κύριε Σταυρίδη, το λέμε και το φωνάζουμε. Όπως υπάρχει, μπορεί κάποιος να πάει να γίνει μάγειρας, να γίνει ζαχαροπλάστης, πρέπει να πει σε κάποιες σχολές, είτε αυτές είναι ιδιωτικές, είτε του ΑΕΒ, πώς θα πρέπει να εκπαιδευτεί ένας για να λειτουργήσει και να δουλέψει σωστά σε ένα κατάστημα εστίασης, σαν βοηθός, σαν σερβιτόρος, σαν οτιδήποτε. Στο εξωτερικό το επάγγελμα της εστίασης είναι τελείως διαφορετικό από την Ελλάδα. Εκεί το επάγγελμα είναι κύριο επάγγελμα. Θα δούμε ότι οι σερβιτόροι είναι 30 που είναι σερβιτόροι. Δεν είναι ακόμα όπως το κομμάτι, δηλαδή θέλουμε σε αυτό δουλειά. Η εξυπηρέτηση όμως που θα δούμε στην Ελλάδα, το κλάδο της εστίασης, είναι πάρα πολύ μπροστά, πάρα πολύ οργανωμένη και πάρα πολύ πιο όμορφη από ό,τι δούμε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει ούτε αυτή η ευγένεια, ούτε αυτό το ότι, θα το πούμε εισαγωγικά, έχω ένα σερβιτόρο πάνω από το κεφάλι μου να με εξυπηρετήσει ανά πάσα στιγμή που θέλω. Σε αυτό το κομμάτι το έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο και τα καλά νομίζω ότι πρέπει να λέγονται. Τώρα, συνδέοντας αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Ευσταθίου, ετοιμάζεται, κύριε Γεωργιάδη, η αγορά για την περίοδο των Χριστουγέννων, 10 Νοεμβρίου σήμερα. Ήδη είδα κάποιους συναδέλφους σας έχουν αρχίσει να στολίζουν και τα καταστήματα για να αλλάξει λίγο η διάθεση. Και είναι και η πρώτη χρονιά μετά την πανδημία που ουσιαστικά θα μπούμε χωρίς να δείξουμε τα τεστ, χωρίς να τη μάσκα κτλ. Πιο χαλαρή πια ετοιμάζονται οι επαγγελματίες και τι προμηνύεται, πώς θα είναι αυτή η περίοδος. Κοιτάξτε, περιμένουμε από πολύ νωρίς ένα καλό χριστουγεννιάτικο. Μια καλή χριστουγεννιάτικη περίοδο. Νομίζω ότι μετά από 2 χρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, ο κόσμος θα είναι πολύ πιο άνετος, θα κυκλοφορήσει πολύ πιο ελεύθερα. Ήταν στόχος μας και παρότριση να στολιστούν φέτος αρκετά νωρίς τα καταστήματα, γιατί θα δούμε ότι και από την επόμενη εβδομάδα ακόμα πολλοί επαγγελματίες θα επιλέξουν να στολίσουν τα καταστήματά τους. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε λίγο μια άλλη νότα στην πόλη μας και στη διάθεσή μας. Ευελπιστούμε ότι θα είναι ένα καλή περίοδος. Ετοιμαζόμαστε και για ρεβελιόν από πολύ νωρίς. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και προχθές μιλήσαμε κάποια καταστήματα. Κοιτάμε κάποια live τα οποία θα γίνουν από νωρίς στις γιορτές. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες χρονιές που οργανωνόμαστε τόσο νωρίς. Ναι, καλό αυτό. Άρα λοιπόν είμαστε. Σίγουρα. Τα καταστήματα. Τα καταστήματα επίσης μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Η αγορά είναι μια έννοια ευρύτερη και επειδή αυτή στην παρούσα φάση το διαθέσιμο εισόδημα, είπαμε, είναι αρκετά μειωμένο,
Αυτό που θα σώσει ενδεχομένως την παρτίδα είναι το να υπάρχει ένα κλίμα ευχάριστο. Το να υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία θα ξεκινήσει όσο δυνατόν πιο νωρίς. Και αυτό και σε συζητήσεις που έχουμε κάνει και με τους Δήμο, είναι πολύ σημαντικό φέτος να δώσει μια νότα διαφορετική, αφού υπάρχει αυτή η δυσκολία στα νοικοκυριά στους καταναλωτές. Ψηφίστηκαν μερικές χιλιάδες ευρώ για να γίνει. Και είναι θετικό και πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο νωρίς, έτσι ώστε να μπει ο κόσμος σε μια τέτοια διάθεση. Η αγορά είναι ψυχολογία. Ο κόσμος, αν μπει σε μια διάθεση και βγει από το σπίτι καταρχήν, αυτό είναι το 50%. Από εκεί και πέρα μετά θα έρθει η ώρα και να καταναλώσει. Επίσης, πολύ σημαντικό ότι στην περίοδο των Χριστουγέννων για τους επαγγελματίες, εμπόρους, καταστήματα και τις αμυγός εμπορικές επιχειρήσεις είναι ίσως το 30 με 40% του ετήσιου τζίρου. Άρα προσδοκούμε πάρα πολλά κι εμείς ως επαγγελματίες του χώρου σε αυτή τη χρονική στιγμή. Σημειωτέων ότι ερχόμαστε, θα προερχόμαστε από ένα μεσοδιάστημα μεταξύ καλοκαιριού και Χριστουγέννων, όπου ήταν πολύ δύσκολα για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Έτσι ακριβώς. Και έτσι οι προσδοκίες είναι υψηλές. Παρ' όλα αυτά, οι επαγγελματίες της Αλεξανδρούπολης, εκείνο που θα κάνει τη διαφορά και ισχύει και για τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους που ανέφερε και ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και ο κύριος Ευσταθιάδης, ότι η διαφορά και αυτό που σώζει όλη την ιστορία είναι το μεράκι και το φιλότιμο των επαγγελματιών και των εργαζομένων. Δεν τους διαχωρίζουμε ποτέ, γιατί αποτελούν την οικογένειά μας, ακόμη και εργαζόμενοι στις μικρές επιχειρήσεις. Άρα αυτή είναι η διαφορά και αυτό είναι αυτό που θα συναντήσει το κάτι διαφορετικό είτε ο Αλεξανδροπολίτης, αλλά και ο επισκέπτης που θα βρίσκεται εκείνη τη χρονική στιγμή στην πόλη μας. Τα μηνύματα που έχουμε από τον ξενοδοχειακό κλάδο και έρχομαι σε επαφή καθημερινά με το χώρο του το ξενοδοχειακό, είναι ότι οι κρατήσεις για την περίοδο της πρωτοχρονιάς αλλά και των Χριστουγέννων προμηνύονται να είναι καλές. Άρα αυτό είναι ένα καμπανάκι, είναι ένας στόχος, τον οποίο σίγουρα θα τον ενισχύσουμε κι εμείς, ο καθένας με τη δική του τη δυνατότητα που έχει ο καθένας. Και το μήνυμα που θέλω να δώσω και στους συναδέλφους μου είναι να τολμήσουμε, να μπούμε δυναμικά σε αυτή τη σεζόν με καλές τιμές, με νέα προϊόντα. Ωραία, θα πρέπει μαγαζιά. Τα μαγαζιά να γεμίσουν πάλι προϊόντα, διότι όλη αυτή η στασιμότητα και όλη αυτή η διάρκεια των τριών ετών της πανδημίας και τώρα με τις αυξήσεις της ενέργειας, μείναν αρκετοί επαγγελματίες στάσιμοι. Ναι. Στάσιμοι όσο αφορά τα προϊόντα. Και εσείς αντιλαμβάνεστε, όπως όλοι οι καταναλωτές, όταν μπαίνει κάποιος σε ένα μαγαζί και δει δυστυχώς άδεια ράφια, δημιουργεί μια αρνητική διάθεση. Αλλά και η εικόνα του μαγαζιού. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, είδαμε στην πανδημία, τώρα μπορεί ο κ. Ευσταθίου να δώσει πρόσωπο στον Κρεοπολών, αλλά είναι και επαγγελματίες. Είδα ότι μέσα στην πανδημία, ας πούμε, έκανε μια μεγάλη επένδυση στο μαγαζί του. Νομίζω ότι το άλλαξατε όλο, έτσι δεν είναι. Ναι, φυσικά, όλοι και άλλα κρίση. Άρα ο στόχος είναι επίθεση, θα πρέπει και να είμαστε. Και έκανε και την υπέρβαση τόκληση για να τα αλλάξει. Γιατί υπήρχαν μέρες που δεν δούλευε. Σωστά. Προετοιμασμένοι πρέπει να είμαστε, πρέπει να κάνουμε επίθεση τώρα με προϊόντα καινούργια, καλές υπηρεσίες και νομίζω ότι προμηνύεται ένα καλό διάστημα αυτή τη στιγμή. Ένας μήνας δύσκολος από τη μία όσο αφορά τις τιμές, τα προβλήματα που ούτως ή άλλως συσσωρεύονται και θα τα αντιμετωπίσουμε, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να μπούμε στην αντεπίθεση, πρέπει να προσεγγίσουμε τον κόσμο, να τον δελεάσουμε και το ζητούμενο, και πάλι θα το πω, είναι να δημιουργηθεί μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια ατμόσφαιρα από τα καταστήματα, γιατί μείναμε και εκεί λίγο πίσω κάποια χρόνια όσο αφορά το στολισμό. Φέτος πρέπει να αλλάξει αυτό και πάση θυσία και ο Δήμος, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να δημιουργήσει αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, να βγει ο κόσμος από τα σπίτια και κατ' επέκταση να καταναλώσει κιόλας. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε συζητήσει, θα κάνετε δράσεις κι εσείς σαν χώρος εστίασης παράλληλα με το Δήμο? Θα συμβεί κάτι το αμέσως επόμενο διάστημα για να μπούμε στο κλίμα των Χριστουγέννων? Θα υπάρξουν κάποιες εκδηλώσεις από τα καταστήματα μεμονωμένα. Κάθε κατάστημα θα κάνει τις δικές του εκδηλώσεις. Θα γίνουν εκδηλώσεις από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι συζητάμε. Νομίζω θα έχουμε και ένα αρκετά πιο, από τις πληροφορίες που έχω, αρκετά πιο ζωντανό πάρκο Χριστουγέννων και από επαγγελματίες της περιοχής μας, αλλά και από άλλες περιοχές. Νομίζω ότι τι είναι η Αλεξανδρούπολη αυτές τις γιορτές. Πρέπει να βγούμε, πρέπει να διασκεδάσουμε, πρέπει λίγο να ζωντανέψουμε. Αρκετά περάσαμε δύο χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια, και νομίζω ότι όλοι θα βάλουμε το χεράκι μας και το λιθαράκι μας για να δούμε μια Αλεξανδρούπολη γιορτινή, όπως πρέπει να είναι και όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Σημαντικό.
Οπότε, κύριε Ευσταθίου, για να κλείσω με εσάς, στο θέμα των Γκροπόλων είναι το θέμα της επάρκειας. Αυτή τη στιγμή, ναι. Το στοίχημα είναι εκεί. Το στοίχημα είναι εκεί. Θα λυθεί, πιστεύω θα λυθεί. Νομίζω ότι ήδη γίνονται κινήσεις και τοπικές και στη χώρα μας, πούμε, που θα καλύψουμε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο μας λείπει. Όση ώρα μιλούσε ο κ. Κασαπίδης, μου έστειλε ένας τηλεθεατής μήνυμα και μου είπε εάν οι Κρεοπόλες θα στηρίξουν την προσπάθεια για τη λειτουργία ενός νέου σφαγείου στην περιοχή των Θερών, που φαίνεται πως ολοκληρώνεται σιγά σιγά, κατασκευάζεται. Νομίζω ότι και αυτό θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μαγαζιά. Αυτό το φωνάζουμε πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι για εμάς. Αυτή τη στιγμή σφάζουμε στην Ορεστιάδα, απευθυνόμαστε στην Κομωτινή, Ξάνθη και Καβάλα. Ναι. Φτάνουμε. Οπότε φανταστείτε ότι αν είχαμε ένα σφαγείο στην περιοχή μας, πόσο διαφορετικά θα ήταν και, και σε μορφή κόστους και στις τιμές οι οποίες θα δώνουν ναι. Στους καταναλωτές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ και εσάς. Ήσασταν πολλή ώρα εκεί στο γραφείο. Κύριε Σταυρή, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσουμε εμείς καταρχάς εσάς, γιατί μας δίνετε πάντα το βήμα στο ελεύθερο επαγγελματία και στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν μπόρεσα να είμαι εκεί μαζί σας. Και να πω στους τηλεθεατές ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στην πόλη μας, γιατί έχουμε ανθρώπους όπως και ο κ. Κασαπίδης και ο κ. Σταθίου, οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε αυτό που κάνουν και κάνουν ό,τι μπορούν για αυτή την αγορά. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε δει το άλλο κομμάτι του συνδικαλισμού και όχι αυτό που κάνουν ναι. Οι συναδελφοί μου, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχετε δει, και εγώ πρέπει να καταθέσω ότι με το πρώτο τηλεφώνημα όλοι είστε διαθέσιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εμείς εδώ ολοκληρώνουμε αυτή την τηλεοπτική εκπομπή για σήμερα, 5η 10 του Νοέμβρη. Με τις εξελίξεις θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα, στις 9.30 ακριβώς, μετά το τέλος του Δελτίου, πρώτο Θεός. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.